Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μεγάλη ανησυχία επικρατεί στα κυβερνητικά κλιμάκια και όχι μόνο και στα σώματα ασφαλείας για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς με τις υψηλές θερμοκρασίες των ημερών και την ξηρασία γενικώς που υπάρχει. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Βασίλης Κικίλιας, για πρώτη φορά τόσο νωρίς μέσα στον Ιούνιο έχουμε δείκτη 5 στην Αττική, κάτι που σημαίνει Red Code, κατάσταση συναγερμού, στο υψηλότερο επίπεδο και δείκτη 4 σε άλλες περιφέρειες της χώρας. Ο Βασίλης Κικίλιας σε δηλώσεις του από την πολιτική προστασία σχετικά με τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών και πρόσθεσε ότι όσο ο κρατικός μηχανισμός είναι σε εγρήγορση, εφιστώ την προσοχή σε όλους. Ακόμα και ένας πυνθύρας, όπως είπε, μπορεί να οδηγήσει σε όλεθρο και σε καταστροφή. Πρέπει να είμαστε όλοι σε εγρήγορση και οι πολίτες και η κρατική μηχανή. Σε αυτό συνίσταται το σημερινό συντονιστικό. Καμία αμέλεια, καμία κίνηση, καμία ενέργεια που μπορεί να οδηγήσει σε τραγικές συνέπειες, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας. Στην Ίσυρο τώρα, υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή Πάλι. Συνολικά κάηκαν 4 στρέμματα θαμνώδους έκτασης. Επιτόπου έσπευσαν 12 άτομα με 2 οχήματα του πυροσβεστικού κλιμακίου Νησίρου, κάτοικοι με οχήματα που μετέφεραν νερό, καθώς και πολίτες εθελοντές. Στο νησί μετέβη κλιμάκιο από την ΚΟ προκειμένου να ξεκινήσει έρευνες που θα οδηγήσουν στα αίτια της πυρκαγιάς. Να πούμε ότι στο ίδιο σημείο εκδηλώθηκαν άλλες 2 πυρκαγιές την Κυριακή και το μεσημέρι της Τετάρτης, που ευτυχώς σβήστηκαν έγκαιρα. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για εμπρησμό. Άμεση ήταν και η κινητοποίηση του Δήμου Νησίρου. Το σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά ούτως ή άλλως φυλάσσεται για τυχόν αναζωπηρώσεις. Καλή σας ημέρα. Όντως είναι το τρίτο μέτωπο μέσα σε 2 μέρες. Αυτό σημαίνει ότι είναι σίγουρα 100% εμπρησμός. Δεν υπάρχει καμία άλλη εξήγηση. Μάλιστα. Το πρώτο μέτωπο ξεκίνησε πριν 2 μέρες τη νύχτα, γύρω στις 10.30. Σβήστηκε γύρω στις 2 το πρωί. Την επόμενη μέρα, δηλαδή χθες, είχε άλλο μέτωπο πάλι στο ίδιο σημείο, ναι. το οποίο σβήστηκε μετά από 2-3 ώρες και μετά από 3-4 ώρες, λίγο πιο πέρα από αυτό το σημείο, υπήρξε το τρίτο μέτωπο, το οποίο ήταν και το πιο επικίνδυνο, δηλαδή ήταν κοντά στον οικισμό των Πάλων. Ναι. Ευτυχώς το σβήστηκε. Περιμένουμε κλιμάκιο από την υπηρεσία, από την ΚΟ, από την περιοριστική υπηρεσία, να δουν στο νησί για να κάνουν έρευνες και ανακρίσεις. Μήπως βρούμε τον υπεύθυνο για όλη αυτή την κατάσταση. Μάλιστα, το σημείο που... σίγουρα είναι απειρισμός. Είμαι σίγουρος 100%. Πρωτόκολλο συνεργασίας για την ανάδειξη και ενίσχυση του προσκυνηματικού και θρησκευτικού τουρισμού υπόγραψαν την 5η Υπουργός Τουρισμού, κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, η Υφυπουργός Έλενα Ράπτη και οι εκπρόσωποι του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Από το 2013 το Υπουργείο Τουρισμού και οι Ενελάδη Εκκλησίες έχουν καταρτήσει επιμέρους πρωτόκολλα συνεργασίας με στόχο την προστασία, την ανάδειξη και την προβολή σημαντικών θρησκευτικών μνημείων, τόπων λατρείας, περιοχών και προσκυνημάτων της χώρας μας με αποτύπωμα στην βελτίωση της γενικότερης τουριστικής εικόνας της χώρας μας, την αύξηση των επισκεπτών και την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Νέα σοβαρότατα μέτρα για την προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας αλλά και αυστηρής τιμωρίας για τους δράστες, εξήγηλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης προκειμένου να αντιμετωπιστεί το νοσηρό φαινόμενο των κακοποιητικών συμπεριφορών και της βίας που έχουν λάβει μεγάλες διαστάσεις. Όταν κάποιος είναι υπό επιτήρηση, θα προτείνουμε παρακολούθηση με βραχιολάκι, ανάφερε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στον Αντένα. Προβλέπουμε λειτουργία πλατφόρμας καταγγελιών εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας ακόμα και από τρίτους. Δημιουργείται αρχείο ιστορικού αναφορών ενδοοικογενειακής βίας από τις αστυνομικές αρχές, το οποίο επισυνάπτεται ως συνοδευτικό έγγραφο της δικογραφίας. Ενισχύεται ο τρόπος που θα γνωστοποιούνται τα δικαιώματα και η παροχή της νομικής βοήθειας στα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας και τέλος, πριν από ένα μήνα, όπως αναφέρθηκα, τέθηκε
σε εφαρμογή η οδηγία 1385/2024 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με προθεσμία ενσωμάτωσης από τα κράτη έως 14/5/2027 για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών με διατάξεις για την προστασία των θυμάτων και την αποτροπή της επαναθυματοποίησής τους. Η χώρα μας θα είναι πρωτοπόρος και στην ενσωμάτωση αυτής της οδηγίας. Σε αυτές τις διατάξεις που παρουσιάζουμε σήμερα, κάποιες από αυτές που προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία έχουν ενσωματωθεί. Πριν ακόμα αυτή δημοσιοποιηθεί, γιατί απλούστατα υπάρχει μια κοινή αντίληψη, το θέμα αυτό απασχολεί όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως διαμορφώνονται περίπου κοινές αντιλήψεις για τον τρόπο που θα αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό. Συνελήφθησαν την Τετάρτη στην ΚΟ 9 ημεδαπή, 5 άντρες και 4 γυναίκες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες από το Τμήμα Ασφαλείας της ΚΟ για τα κατά περίπτωση αδικήματα της πλαστογραφίας, της απάτης, της αποδοχής διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, της παραβίασης του αγορανομικού κώδικα και της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία. Στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς, εντοπίστηκαν σε 9 εμπορικά καταστήματα συνολικά 5.660 είδη, τα οποία όπως διαπιστώθηκε αποτελούν προϊόντα από μίμησης και αντιγραφής γνήσιων εμπορικών σημάτων γνωστών εταιριών. Τα προϊόντα παρεμπορίου κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν. Στη μονιμοποίηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε ταξί και στην παράδοση καφέ, take away και delivery, προχωρά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Επίσης ανακοινώνει την επιβολή προσωρινής συνεισφοράς αλληλεγγύης 33% στις εταιρείες διήλυσης με βάση τα πλεονάζοντα κέρδη φορολογικού έτους 2023. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σημείωσε στη σχετική αναφορά πως η προσωρινή συνεισφορά αλληλεγγύης θα υπολογιστεί με βάση τα πλεονάζοντα κέρδη του φορολογικού έτους 2023, δηλαδή 33% επί των φορολογητέων κερδών του έτους 2023. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιβάλλεται προσωρινή συνεισφορά αλληλεγγύης 33% στις εταιρείες διήλυσης με βάση τα πλεονάζοντα κέρδη φορολογικού έτους 2023 σε συνέχεια αυτής που επιβλήθηκε για το έτος 2022. Η προσωρινή συνεισφορά αλληλεγγύης θα υπολογιστεί με βάση τα πλεονάζοντα κέρδη του φορολογικού έτους 2023, δηλαδή 33% επί των φορολογητέων κερδών του έτους 2023. Σε αυτά, αν προσθέσει κανείς και 22% φόρο εισοδήματος και την προκαταβολή φόρου, το ποσό ξεπερνά το 50% των φορολογητέων κερδών. Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την οικονομική ενίσχυση σε συνταξιούχους κατά το μήνα Δεκέμβριο, που λόγω προσωπικής διαφοράς δεν ωφελούνται από τη νέα αύξηση των συντάξεων, η οποία ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2025, καθώς και για την ενίσχυση των πιστώσεων του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Επιπλέον, μονιμοποιούνται οι προσωρινά μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ στα ταξί και την παράδοση καφέ, take away και delivery δηλαδή. Υπενθυμίζεται ότι από 1η-1η του 2024 μονιμοποιήθηκαν οι μειώσεις του συντελεστή ΦΠΑ σε μια σειρά αγαθών όπως τις μεταφορές, τα γυμναστήρια, τις σχολές χορού, τους κινηματογράφους και σε μια σειρά αγαθών σχετιζόμενα με τη δημόσια υγεία, με ετήσιο κόστος 305 εκατομμύρια ευρώ. Η ΓΕΣΕΕ, μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της Νομοσπονδίας, ενημερώνει τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα ότι η Δευτέρα, 24 Ιουνίου, του Αγίου Πνεύματος, δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν στην περίπτωση που η μέρα αυτή έχει χαρακτηριστεί αργία με απόφαση περιφερειάρχη, όπως και με διάταξη της συλλογικής σύμβασης εργασίας, κανονισμού εργασίας επιχείρησης και κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι ως προς την προσάυξη της αμοιβής για την εργασία που παρέχεται νόμιμα κατά την ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδο ενημερώνει ότι με βάση την κείμενη νομοθεσία η Δευτέρα 24 Ιουνίου, η μέρα της εορτής του Αγίου Πνεύματος, δεν αποτελεί θεσμοθετημένη επίσημη αργία και ως εκ τούτου τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών σε καταναλωτές θα λειτουργήσουν κανονικά με το προβλεπόμενο ωράριο. Λουκέτο 48 ωρών έβαλε κλιμάκιο εφοριακών που ήρθαν στη Ρόδο σε υποκατάστημα γνωστής αλυσίδας ρούχων μετά από ελέγχους που πραγματοποίησε. Οι ελεγκτές της Ανώτατης Αρχής Δημοσίων Εσόδων διαπίστωσαν
ότι δεν είχαν εκδοθεί και δεν είχαν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα του Υπουργείου περισσότερες από 4.000 αποδείξεις, με ποσό που ξεπερνά σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις τις 150.000 ευρώ. Η τρίτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2021-2027, που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, κ. Γιώργου Χατζημάρκου, συμμετείχαν στη συνεδρία 45 τακτικά μέλη της Επιτροπής και των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, στην τοποθέτησή του, εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί έγινε πλήρης αξιοποίηση των πόρων, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Δεν χάθηκε κανένα κονδύλι, μεταφέραμε στο νέο πρόγραμμα 29 έργα και δράσεις, είπε ο κ. Χατζημάρκος. Όπως σας είπα, το ΕΣΠΑ 2014-2020 και το δικό μας περιφερειακό πρόγραμμα προτείθηκε, ολοκληρώθηκε πριν από λίγους μήνες στους φακέλους που έχετε μπροστά σας, στο απολογιστικό έγκυπο που κρατάτε στα χέρια σας. Σε λίγο θα δούμε και ένα βίντεο σχετικό με την παρουσίαση της διαχειριστικής αρχής. Μελετώντας λοιπόν το κλείσιμο του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος στην Νότια Αιγαίου στο ΕΣΠΑ 2014-2020, μπορούμε όλοι όσοι είμαστε εδώ, λόγω του ειδικού θέματος αυτού του οργάνου, εγώ θα πω και όλη η κοινωνία, να είμαστε περήφανοι ότι το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και με πλήρη αξιοποίηση των πόρων, παραδίδοντας στα νησιά μας, στη μεγαλύτερη νησιωτική περιφέρεια της Ευρώπης, πάνω από 4.200 έργα, δράσεις και παρεμβάσεις που εκτείνονται και αγκαλιάζουν όλο το φάσμα της ζωής μας. Πετύχαμε λοιπόν στο ακέραιο τους στόχους του προγράμματος, χωρίς να είμαστε σήμερα στη συζήτηση γιατί χάθηκαν αυτά τα χρήματα και γιατί χάθηκαν ευκαιρίες. Για μένα, και συνηθίζω να το λέω πολύ συχνά, προτιμώ να μιλάω για ευκαιρίες και όχι για τον προϋπολογισμό και όχι για τα χρήματα. Γιατί θεωρώ ότι αυτό που έγινε στο παρελθόν, σε ποιο σημείο στο παρελθόν ο καθένας ας τραβήξει την διαχωριστική γραμμή που θέλει, ήταν ότι χάθηκαν οι ευκαιρίες. Γιατί υπήρχαν τα χρήματα. Σήμερα λοιπόν εδώ, στο κλείσιμο ενός χρηματοδοτικού εργαλείου, εμείς μπορούμε να παρουσιάσουμε ένα περιφερειακό πρόγραμμα, στο οποίο δεν χάθηκε κανένα ευρώ. Επιπρόσθετα, μεταφέραμε στο νέο μας πρόγραμμα, στο ΕΣΠΑ 2021-2027, 29, μεταφέραμε ήδη 29 έργα και δράσεις, εξασφαλίζοντας έτσι και την χρηματοδότηση αυτών των έργων και δράσεων και την ομαλή συνέχεια τους. Αλλά πετυχαίνοντας και ένα γρήγορο ξεκίνημα της χρηματοδοτικής περίοδου 2021-2027. Και είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να παρουσιάσουμε την σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί έως τώρα, αν και είναι στο ξεκίνημα, και το περιφερειακό πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027. Εδώ οφείλω να σημειώσω ότι ένας σημαντικός αριθμός δήμων στην περιφέρεια του Αιγαίου, ίσως αν ήταν μόνος του, να μην μπορούσε να έχει πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ 2014-2020 και στο ΕΣΠΑ 2021-2027. Οι δήμοι μας
έχουν εκπαιδευτεί στο να βρίσκουν λύσεις. Όμως έχουν και έναν, και χαίρομαι, σήμερα βλέπω πολλούς δημάρχους από τα νησιά μας που είναι εδώ μαζί μας. Ο Δήμαρχος Ιωτήτας Πόλης, Δήμαρχος του Θεόδου, είναι εδώ ο Δήμαρχος Τησίου, είναι εδώ ο Δήμαρχος Λυψών, βλέπω απέναντι τον Δήμαρχο Λέρου, τον Δήμαρχο Πάτωμο, τον Δήμαρχο Καρτίνο, ξέχασα κανέναν. Αν τον ξέχασα θα πλώσει με μετά 500.000 ευρώ, όσο αποζημίωση. Πάρα οι Δήμοι μας ξέρουν λοιπόν ότι έχουν έναν σύμμαχο ο οποίος βάζει πολύ μεγάλη πλάτη κάθε φορά που υπάρχει μια ανάγκη κοινωνική να καλυφθεί. Είναι η περιφέρεια του Ιδίου, η οποία μέσω εκατοντάδων προγραμματικών συμβάσεων συνεργάζεται με τους Δήμους. Θέλω σήμερα να ευχαριστήσω τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης συνολικά στο πρόσωπο του Οδεσπότη Δημάρχου του Ιού Χωριάδη και ως πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων του Αιγαίου, γιατί είναι ο υψηλότερος βαθμός συνεργασίας μεταξύ των δύο βαθμών στην Ελλάδα. Έχει επιτευχθεί και εξακολουθεί να αποτυπώνεται στην περιφέρεια του Ιού Αιγαίου. Με τις πολιτικές σχέσεις να είναι πάντα, αλλά αυτό είναι στοιχείο της ζωής, να είναι πάντα ένα ζητούμενο ως προς την επίτευξη μιας ισορροπίας. Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι σε αυτόν τον τόπο να πούμε ότι χωρίς να είναι ανάγκη να συμφωνούμε σε όλα και χωρίς να είναι ανάγκη να συμπορευόμαστε πολιτικά, μπορούμε να υπηρετούμε στόχους ανώτερους, συνεργαζόμενοι, και το αγαπημένο μας πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 στο περιφερειακό μας πρόγραμμα έφτασε στο επίπεδο που έφτασε ακριβώς λόγω αυτής της εξαιρετικής συνεργασίας. Πρέπει να προσποιούνται τα αποτελέσεις των όλων μας, να πετύχουμε καλά αποτελέσματα τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, ώστε να μπορέσουμε στην πορεία να διεκδικήσουμε από αρμόδιο υπηρεσίου της οικονομίας και οικονομικών. Και σήμερα καλωσορίζουμε την κυρία Γεωργοπούλου. Η Ζωή Γεωργοπούλου στην διάρκεια της συνεδρίασης τόνισε τη δυσκολία του προγράμματος σε περιοχές με μεγάλη διασπορά, όπως είναι το Νότιο Αιγαίο. Ενώ στη συνεδρίαση μίλησε και ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξης Κολιάδης, ο οποίος ανάφερε μεταξύ άλλων ότι η Δημοτική Αρχή Ρόδου και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα στηρίζουμε με κάθε μέσο και κάθε τρόπο το έργο της περιφέρειας, ώστε να αξιοποιήσουμε κάθε ευρώ που μας αναλογεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Ένα πρόγραμμα σαν το δικό σας, με τόση διασπορά και νησιωτικότητα, είναι πάρα πολύ δύσκολο κατά την προσωπική μου άποψη και φαντάζομαι όλο να κλείσει έτσι ομαλά και να καλύψει πάρα πολλές ανάγκες από το σπιτάκι. Και αυτή είναι η ιδιαιτερότητα των περιφερειακών προγραμμάτων, ότι σε αντίθεση με τα τομεακά έρχονται και κοιτάνε τις εξειδικευμένες ανάγκες της κάθε περιφέρειας και αντιμετωπίζουν τις ανάγκες της κρίσης όπως ακριβώς πρέπει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι κλείσαμε ένα πρόγραμμα που αλλάζει μια περίοδο που μόνο η ιδέα ήταν. Δηλαδή, είχαμε γεγονός. Είχαμε τα πάντα. Ξεκινήσαμε με τον COVID, κλειστήκαμε μέσα 2,5 χρόνια, πάθαμε τα τηλεδιαγνώματα, θα πάμε τα πολύ ωραία. Μετά ήρθε η συνεχίδα από αυτό, είχαμε βγει από μια δεκαετή οικονομική κρίση. Δεν προλάβαμε να σηκωθούμε, είχε ελεγχόμενο. Μετά είχαμε την ενεργειακή κρίση και την Ουκρανία. Και μετά είχαμε μια κρίση του πολιτισμού και μια οικονομική κρίση που συνεχίζεται αυτή τη στιγμή. Και όμως το πρόγραμμα ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά. Κλείνει χωρίς καμία απώλεια. Πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Και όχι μόνο αυτό, ξεκινά και μια αρκετά καλή βάση και μια όθηση για την επόμενη προοδευτική περίοδο. Τα περιφερειακά προγράμματα για μας είναι πάρα πολύ σημαντικά στην εποχή, γιατί ακριβώς στοχεύουν στην καρδιά της ενοχής και εδώ θα έρθω στην Επιτροπή και θα την παρακαλέσω να δώσει έναν αγώνα για να συνεχιστεί η πολιτική της ενοχής, να μην της αλλαποποιήσουμε συγγνώμη για την έκφραση με μια σειρά άλλων πολιτικών που είναι αυτή τη στιγμή η τάση για να διευκολύνουν τη ζωή μας εντός έργων. Η πολιτική της ενοχής έχει να προσφέρει πράγματα
σε εξειδικευμένο επίπεδο. Είναι η διαφορά των περιφερειακών και των τομεακών προγραμμάτων. Και καλό θα είναι όλοι μαζί να δώσουμε αυτόν τον αγώνα για να συνεχίσουμε την πολιτική τη συνεργασία και μετά το 27, γιατί τα μηνύματα που λαμβάνουμε δεν είναι και τα πιο ελπιδοφόρα. Εμείς δίνουμε πάρα πολύ βάση σε αυτό, γι' αυτό φτιάξαμε και μια ειδική υπηρεσία που κοιτάει μόνο τα περιφερειακά προγράμματα. Αλλά θέλουμε να συνεχίσουμε την υπηρεσία και να έχετε την και να σα βοηθάει περισσότερο. Οι υπηρεσίε τη ΕΑΣ είναι δεδομένο ότι είναι στη διάθεσή σα να σα βοηθάνε με τεχνογνωσία όσο χρειάζεται για την ώρα. Δεν είμαστε με τα οικονομικά, αλλά με τεχνογνωσία η συνεργασία ό,τι θέλετε είμαστε στη διάθεσή σα. Ευχόμαστε καλή συνέντευξη στο έργο σα και νομίζω ότι θα έχουμε μια ομαλή επιτροπή παρακολούθηση κοιτώντα τον Κάρστον και την Χριστιανά, το λέω αυτό, και θα κλείσουμε ομαλά πολύ συμπρόκτα. Ευχαριστώ πολύ και καλή σας μέρα. Να σας πω ότι θεωρούμε ότι τα νησιά μας, τα νησιά στο Νότιο Αιγαίο, είναι αυτά που μεγαλώνουν τη χώρα μας. Γιατί μεγαλώνουν και τη μαθαίνουν. Και αυτό σημαίνει ότι μεγαλώνουμε και την Ευρώπη. Σε αυτά τα νησιά, είτε το Κυκλάδο, είτε το Δαρδανήσο, όλο το Νότιο Αιγαίο. Σε μια εποχή αρκετά δύσκολη, στην Ευρώπη, άκουσα πριν να αναφέρονται σε μια συνεχή πολιτική που πρέπει να υπάρξει η συνεργασία. Για να σας διαβεβαιώσω λοιπόν ότι ο ρόλος των νησιών μας, των ελληνικών νησιών, των ευρωπαϊκών νησιών, είναι πολύ πολύ σημαντικός και συμβουλίος. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι βρισκόμαστε στο 2024 και μπορώ να σας πω βεβαιότητα ως Δήμος Λόγου ότι έχουμε θέσει ως στόχο να μην πάει καμία μέρα χαμένη πλέον. Το λέω αυτό γιατί στο δεύτερο βαθμό τη αυτοδιοίκηση τυχαίνει να έχουμε έναν περιφερειάρχη που είναι πάνω απ' όλα τα νησιά του Νότιου Αιγαίου με πολύ σκληρή δουλειά, με σχέδιο και πρόγραμμα. Μπορώ να πούμε ότι και η Δήμη, έχοντα μια δυνατή περιφέρεια, μα δίνει το βήμα για να ακολουθήσουμε την ίδια πορεία. Μερικέ φορέ ήταν με δυσκολίε. Υπάρχουν νησιά τα οποία δεν έχουν τεχνικέ υπηρεσίε, δεν έχουν το προσωπικό. Και να μπορούν να τα επεξεργαστούν. Εκεί βρίσκεται η περιφερειά τη. Για εμά του μεγάλου Δήμου και να κλείσουμε το δικό μα εδώ στη Ρόδο, που έχουμε τι υπηρεσίε, θα έλεγα και θα σα το πω με κάθε ειλικρίνεια ότι δεν θα αφήσουμε να πάει χαμένη καμία μα καμία ευκαιρία πλέον. Το αξίζει το νησί μα, το αξίζει η Ρόδο και το αξίζουν οι κατοικοί αυτού του νησιού. Θέλω να πω λοιπόν ότι θα συνεργαστούμε γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε όλοι να κερδίσουμε με υψηλούς στόχους, με προγραμματισμό. Γιατί ξέρουμε και γνωρίζουμε ότι αυτή η ευρωπαϊκή πόλη είναι που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο θα σας πούμε ακόμα μια φορά με βεβαιότητα ότι θέλουμε σε ένα κλίμα εμπιστοσύνη σε καλές συνεργασίες. Να μας πιστέψετε. Γιατί έχουμε έρθει να εργαστούμε σκληρά, υπεύθυνα, σοβαρά, ως Δήμο Ρόδου και να καταφέρουμε στα επόμενα 3 χρόνια με αυτό το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 25-26-27 να μπορεί η Ρόδος να χρηματοδοτηθεί από αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα για το ΜΕΙΣ. Γνωρίζω ως Δήμαρχος εδώ ότι μπορεί να υπάρχει ένας ανταγωνισμός, συναγωνισμός, καλό προγράμματα λέγοντας. Θα σας πω λοιπόν ότι είναι μια κούρσα σκληρή και δύσκολη και γι' αυτό όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου πλέον είναι έτοιμες για να τα ανταπεξέλθουν σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση. Τη θεωρώ πρόκληση και μια υποχρέωση από την πλευρά μας. Όταν έρθει το 28, τελείωνε το 28, να έχουμε καταφέρει να προωθήσουμε αυτό που πραγματικά αξίζει και δικαιούμαστε ως Δήμος της Ρόδου. Να ευχαριστήσω λοιπόν ακόμα μια φορά τον Περιφερειακό κύριο Χατζημάρχο που μας έχει τον τρόπο να γνωρίζει, έχει την εμπειρία και τη γνώση να μας καθοδηγεί και να μας δίνει τον τρόπο. Επίσης, δεν μπορώ να παραπλέψω και να ευχαριστήσω και την χάρη στη συνεργασία από την πρώτη μέρα που διοικούμε εδώ το Δήμο Ρόδου, τον κύριο Μποτσίνο, τον προϊσταμένο της ειδικής διαχείρισης. Γιατί πραγματικά είναι και δύναμος και μας βοηθάει σε κάθε ενημέρωση και σε κάθε πράγμα που χρειαζόμαστε, σε κάθε πληροφόρηση που χρειαζόμαστε. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου Καλλιμνίων για το καλοκαίρι,
2024 με σειρά εκδηλώσεων ποικίλου περιεχομένου που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε ο Νικόλας Μακαρούνας. Βρίσκεται σε εξέλιξη το πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου για το καλοκαίρι 2024. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι ήδη εδώ σε μια εκδήλωση ο γνωστός ως Μηθριδάτης, έτσι δεν είναι? Έτσι. Από εκεί και έπειτα, τι άλλο είδους εκδηλώσεις έχουμε για τη συνέχεια? Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα τον Μηθριδάτη, ο οποίος θα βρίσκεται κοντά μας για 2 εβδομάδες. Είναι το καλλιτεχνικό εργαστήριο ζωγραφικής που υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση από τα παιδιά και στο τέλος της εκδήλωσης θα δείτε ότι θα κάνουμε μία μικρή έκθεση με τα έργα των παιδιών και πραγματικά εγώ πηγαίνω καθημερινά και βλέπω υπάρχουν πολλά ταλέντα. Δηλαδή αυτές οι ζωγραφιές, αυτά τα σχέδια είναι πραγματικά πολύ όμορφα και ενδιαφέροντα και... Πρωτότυπη εκδήλωση είναι η αλήθεια. Ναι, είπαμε βασικά να δώσουμε και έμφαση σε αυτά τα παιδιά, να υπάρχουν δραστηριότητες όπου μπορούν να αναπτύξουν κάποιες δεξιότητες, να περνάει και... Ταλέντο πόλικο υπάρχει στην Κάλυνο. Πάρα πολύ και πρέπει να αναδειχθεί σιγά σιγά. Από εκεί και έπειτα τι θα περιμένουμε? Και για τον Ιούνιο έχουμε και ξεκινάμε λοιπόν την εκδήλωσή μας με τον Γρηγόρη Πιθικότσι. Είναι ένα αφιέρωμα στον ίδιο τον Γρηγόρη τον Πιθικότσι από το γιο του, τον συνονόματο. Θα είναι στις 30 Ιουνίου. Στην κεντρική πλατεία να υποθέσουμε. Στην κεντρική πλατεία θα γίνει, θα διεξαχθεί και έτσι ξεκινάει οι εκδηλώσεις του καλοκαιριού μας. Από αυτό εδώ πέρα, από αυτή λοιπόν τη δράση και θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις. Ένας παίχτης θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, βρέθηκε στο νησί της Λέρου και έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στον δημοσιογράφο της τηλεόρασης Αιγαίων, Νίκο Ιγνατίδη. Ο άλλοτε αρχηγός της εθνικής μας ομάδας και βασικό μέλος της ομάδας που κέρδισε το Ευρωμπάσκετ το 1987, πήγε και στο νησί των Λειψών μαθαίνοντας τα παιδιά του ακριτικού νησιού τα μυστικά της πορτοκαλής θέας μπάλας. Αισθάνομαι πολύ ωραία που βρίσκομαι εδώ στη Λέρο. Είναι η πρώτη φορά, δεν το περίμενα. Έχω κάποιους φίλους εδώ, όπως είναι ο Βασίλης Βατζητάκης και ο Αλέξανδρος Δημητράκοπουλος, πασκετική φυσικά. Χαίρομαι που είμαι εδώ, ο τόπος είναι ευλογημένος, η Λειψή είναι ένα νησί το οποίο έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι ευγενείς, αγαπάνε τους ανθρώπους, θέλουν να τους στηρίξουν αν τυχόν έχουν κάποιο θέμα. Εμείς βρεθήκαμε εκεί πέρα γιατί κάθε φορά, κάθε περίοδο μεταξύ 12 και 16 Ιουνίου έχω πάλι σκοπό να πάω σε όσα περισσότερα μέρη μπορώ στην Παραμεσόριο Ελλάδα. Στην Ελλάδα που μας αγαπούσε από μακριά και δεν μπορούσε ποτέ να μας δει από κοντά. Και έτσι προσπαθώ εγώ με αφορμή την επέτειο της 14 Ιουνίου του 1987 που ο ελληνισμός έδειξε ότι όταν συνεργάζεται και όταν δουλεύει σκληρά μπορεί να πετύχει πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα και συνήθως μόνο στα όνειρά μας μπορούμε να τα θυμηθούμε ή να τα γνωρίσουμε. Ειλικρινά πέρασα υπέροχα, τα παιδιά είχαν πολύ όρεξη, δουλεύαμε κάθε μέρα 3-4 ώρες μαζί τους και οι γονείς τους ενθουσιασμένοι. Και νομίζω ότι από αυτή την παρακίνηση πιθανόν κάποια παιδιά να βρουν τη δύναμη που κρύβουν μέσα τους και να κατακτήσουν όνειρα που πιθανόν δεν θα τα κατακτούσαν αν τυχόν δεν περνάνε λίγο παρακίνηση. Το θέμα είναι ότι αυτό που αποδεικνύεις για ακόμα μια φορά είναι δεν είσαι ένας σπουδαίος αθλητής, ένα τοτέμ του ελληνικού αθλητισμού και του μπάσκετ, αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτό που λένε όλοι σε γνώρισαν, ότι είσαι ένας υπέργος άνθρωπος, έρχεσαι να το αποδείξεις τώρα. Διότι πας στους Λειψούς, σε ένα μικρό νησί, με δύσκολες καιρικές συνθήκες, είδες και συμβαίνει εδώ με τα αποφοράκια μας. Και είναι αυτό που λέμε, ότι η πρώτη σου μεγάλη αγάπη, μαζί με την οικογένειά σου βέβαια, ήταν το μπάσκετ. Το αποδεικνύεις ακόμα και σήμερα. Είναι αλήθεια, το αγαπάω πάρα πολύ το παιχνίδι αυτό. Θα ήθελα πάρα πολύ τα παιδιά να το γνωρίσουν
και αν αγαπάνε κάποιο άλλο άθλημα, ας παίξουν και λίγο μπάσκετ. Είναι δεδομένο ότι θα τους βελτιώσει και το χαρακτήρα και τον τρόπο που σκέφτονται και τον τρόπο που κινούνται σωματικά και αθλητικά. Νομίζω ότι είναι ένα ωραίο παράδειγμα για να παίξουν λίγο μπάσκετ και μέσα από τα παραδείγματα που θα πάρουν μέσα στο παιχνίδι θα βγουν πιο έτοιμοι στη ζωή τους. Στο σημείο αυτό πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την αθλητική σας ενημέρωση.